Με προπόνηση στο γήπεδο του Μάλεμε συνεχίστηκε η προετοιμασία του Πλατανιά εν ώψη της προτελευταίας αναμέτρησής του με αντίπαλο τον Πανετολικό. Η Χανιώτικη ομάδα θέλει να διευρύνει το σερί των δύο νικών που πέτυχε για πρώτη φορά στο εφετινό πρωτάθλημα και το οποίο χτίστηκε με τις νίκες επί του Λεβαδιακού και της Ξάνθης. Εντάξει, εμείς κάναμε μια νίκη προχτές πάρα πολύ σημαντική στη Ξάνθη και για να έχει αντίκρισμα πρέπει να κερδίσουμε την Κυριακή τον Πανετολικό. Ιδάλλως θα έχουμε πετάξει τα σκουπίδια όλη αυτή την ταλαιπωρία και όλη αυτή την προσπάθεια που κάναμε μέχρι τώρα. Ελπίζω και πιστεύω να μας βοηθήσει η Παναγία που μας βοήθησε και εκεί, γιατί έχουμε και είχαμε προβλήματα πολλά, να μπορέσουμε να τελειώσουμε το παιχνίδι και αυτό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να είμαστε λίγο πιο σίγουροι από ό,τι είμαστε τώρα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαστε σίγουροι, όπως είναι η βαθμολογία. Τα πράγματα είναι πάλι δεν είναι σίγουρα για κανέναν και για εμάς βέβαια. Το κόσμος αν πρέπει να έρθει, πρέπει να το φωνάξω εγώ. Είναι υποχρεωμένοι να έρθουν. Τα προβλήματα πάντως δεν απουσιάζουν από το στρατόπεδο του Πλατανιά. Το βάρος έχει πέσει στους Γιάννη Ζαραδούκα και Αζίζ Τέτε, που η παρουσία τους στο βασικό σχήμα είναι ιδιαιτέρως πολύτιμη. Ο μεν πρώτος υποφέρει από τις συνέπειες της ίωσης, ο δε δεύτερος έχει υποστεί κάκωση στον νόμο στο μάτς με την Ξάνθη. Τραυματίας είναι και ο Νούνιες Αγγιλέρα, ο οποίος πάντως δεν υπολογίζεται στο μάτς με τον Πανετολικό λόγω τιμωρίας. Φυσικά δεν υπολογίζονται και οι Ζουμπουλάκης και Ναζλίδης. Παράνοσα τώρα σαν ελπαρδίο μας. Πάρα πολύ σημαντικός αγώνας, παίζουμε για τη διάσωση, θα τα δώσουμε όλα και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Ήταν δύσκολο η επαναφορά μου, αλλά νιώθω καλά. Έπαιξα τις προάλλες 45 λεπτά στον προηγούμενο αγώνα και νιώθω καλά και να προσφέρω. Σημασίας, όταν παίζεις στην έδρα σου να έχεις την υποσχήριση του κόσμου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να βρίσκονται αυτοί εκεί. Για μας είναι ένας τελικός και πρέπει να πάμε με το πνεύμα που πήγαμε και στους δύο προηγούμενους αγώνες και πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε. Είναι μια όθηση για μας, ο κόσμος, αλλά και εμείς πρέπει να παίξουμε καλά ώστε να τους τραβήξουμε και να έρθουν να μας υποστηρίξουν και να τους δείξουμε ότι μπορούμε καλύτερα. Τέλος, από την Παρασκευή ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό. Τα εισιτήρια του αγώνα Πλατανιάς Πανετολικός τιμώνται 10 ευρώ για τις θύρες 1 και 2 και 5 ευρώ για τη θύρα 3, ενώ η είσοδος θα είναι ελεύθερη για παιδιά έως 18 ετών.